Εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, σας απευθύνω και εγώ με τη σειρά μου εγκράδιο συνοδευτικό χαιρετισμό. Τεράστια τα προβλήματα που βιώνουν σήμερα οι συνταξιούχοι. Από τη μία να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, με τους χιλιάδες νεκρούς και τα χιλιάδες κρούσματα καθημερινά, και από την άλλη να αντιμετωπίσουμε την πανδημία της ακρίβειας. Στα βασικά είδη διατροφής, στην ενέργεια, στα καύσιμα έρχονται οι λογαριασμοί της ΔΕΗ και παθαίνουμε απανητά εγκεφαλικά. Και δεν φτάνει όλα αυτά, και έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την ανάλγητη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης που γονατίζει ακόμα περισσότερο τα φτωχά εισοδήματα των συνταξιούχων, που η σύνταξή μας έχει καρατήσει να μην φτάνει ούτε για το πρώτο δεκαπενθήμερο. Έρχεται λοιπόν με την άδικη υπέρμετρη υπερφορολόγηση των αναδρομικών που μας έδωσε με πια από τις αποφάσεις του ΣΕ να μας ζητάει, ακούστε συνάδελφοι, να του γυρίσουμε μέσα σε δύο μήνες τα μισά αναδρομικά που πήραμε πίσω. Ζητάει να επιστρέψουμε πίσω 430 εκατομμύρια ευρώ. Που καλάβιζεμε εμείς από του μη έχοντος. Ζητάμε, ένα από τα κύρια αιτήματά μας είναι αυτό, να πάρει πίσω αυτό το άδικο και δύο μέτρο της υπέρμετρης αυτής φορολόγησης. Ένα άλλο αίτημα που ζητάμε σήμερα από τη σημερινή μας συγκέντρωση είναι επιτέλους να ανοίξει τις πόρτες του Μαξίμου και να δεχτεί τις αντιπροσωπείες της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι ο μόνος πρωθυπουργός μετά τη μεταπολίτευση που αρνείται να δεχτεί τους εκλεγμένους αντιπροσώπους 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων. Προτείνω από τη συγκεκριμένη συγκέντρωση, εάν δεν μας δεχτεί ο Μητσοτάκης, να κάτσουμε εκεί τα φυσική διαμαρτυρία μέχρι επιτέλους να ανοίξει τις πόρτες. Συνάδελφοι, ό,τι κερδίσαμε το κερδίσαμε με αγώνες μέχρι σήμερα. Δεν μας τα χάρισε κανένα. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Καλού αγώνες. Γεια σας και με τη νίκη.